πέρα από την αναμενόμενη συγκίνηση που αισθάνομαι, όταν διαπιστώνω την πλήρη κατανόηση του αντικειμένου της εργασίας μου και από τους δύο παρουσιαστές, και βέβαια οφείλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που σαββατιάτικα μπήκατε στον κόπο να έρθετε και να τιμήσετε αυτή την εκδήλωση. Θα συμπληρώσω λίγα σχόλια χωρίς να συνεχίσω τα όσα υπόθηκαν και από τον κύριο Κοντογιώργη και από τον κύριο Μουστάκη, γιατί δεν χρειάζεται κανένα συμπληρώσεως. Το μόνο να πω είναι ότι όντως όλος αυτός ο διάλογος που αναπτύχθηκε πολύ σύντομα θα εκδοθεί σε ένα τόμο πρακτικών, στα οποία θα μετέχει και ο κ. Κοντογιώργης προηγουμένο δικό του κείμενο, όπως και ο κ. Μουστάκης προηγουμένο δικό κείμενο που είχε κατατεθεί κατά τη διάρκεια του δημοσίου διαλόγου. Εμένα πια ήταν η αγωνία μου. Και θα μου πείτε βέβαια ότι επειδή η ψυχική αγωνία για ρούχα λιγότερη χωρί εμά. Εντάξει, αυτό είναι ένα γεγονό. Είναι πώς μπορούμε να κατανοήσουμε μία έννοια που έχει περάσει στο μυαλό μας και στην καρδιά μας ως θεολογική έννοια, η έννοια του προσώπου, και επειδή λίγο πολύ, όσο και αν δεν το ομολογούμε, η σχέση μας με την Εκκλησία και με την πίστη γίνεται όλο και περισσότερο πολιτιστική και όχι μία σχέση μετοχής σε αυτό που λένε Εκκλησία, πώς λοιπόν αυτή η έννοια του προσώπου θα μπορούσε να γίνει κατανοητή ότι αφορά εμάς, αφορά τον τρόπο υπάρξεώς μας στον παρόντα κόσμο και πώς μπορεί να δώσει λύσεις, ακριβώς γιατί είναι η ορθόδοξη εκδοχή του ανθρώπου στη σύγχρονη κοινωνία. Το κακό με την ορθοδοξία, και ας με συγχωρέσουν οι σεβαστοί πατέρες και ο σεβασμότατος, είναι ότι έχει μία μοναδικότητα που δεν τη συναντάει κανείς πουθενά σε καμία άλλη πίστη ή θρησκεία. Βεβαίως, η ορθοδοξία δεν είναι ακριβώς θρησκεία, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι πίστη, είναι κλινική θεραπεία. Αυτή η μοναδικότητα τρομάζει πολλές φορές τον ορθόδοξο που δεν πατάει πολύ γερά στα πόδια του. Γιατί θεωρεί ότι σε αυτόν τον κόσμο, με αυτή την τεχνολογική ανάπτυξη, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια πίστη που είναι μοναδική στον πλανήτη και η οποία είναι και η αυθεντική και η μοναδική εξ αποκαλύψεως. Αυτό τρομάζει. Για όποιον βέβαια πιστεύει, δεν το τρομάζει καθόλου. Αλλά ακριβώς αυτή την λογική του πώς μπορούμε να αρθούμε υπεράνω των αναγκών του σώματός μας, υπεράνω των αναγκών της φύσεώς μας, και να κατανοήσουμε ότι η έννοια του προσώπου που αναφέρεται στους πατέρες, στην Εκκλησία και όπως μας διέβασε και ο Συμπαγνιότατος, δεν είναι μία έννοια πολιτιστικού περιεχομένου που ως φορκλόρ θα την ανασύρουμε από το σεντούκι, αλλά είναι μία έννοια με τρομακτική δυναμική στο σημερινό γίγνεσθε και που αφορά τη μετοχή μας στον παρόντα κόσμο. Και να συμπληρώσω λέγοντας ότι πώς να μην συμβαίνει αυτό όταν ο άνθρωπος είναι το μοναδικό «ον» πάνω στη γη που ξέρει ότι υπάρχει. Όχι απλώς ξέρει ότι θα πεθάνει, αλλά ξέρει και ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλο «ον» πάνω στη γη, όσο και αν ακούγεται παράξενο στα αυτιά σας, που να ξέρει ότι υπάρχει. Μην νομίζετε ότι τα έξυπνα ζώα, η φάλαινα, το άλογο κλπ. Ξέρουν ότι γεννήθηκαν και ξέρουν ότι θα πεθάνουν. Ζούνε, πεινάνε, πονάνε, αλλά δεν έχουν άποψη για τη ζωή. Δεν έχουν στόχο για τη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει ο τρόπος υπάρξεως στη ζωή. Αυτό, σε συνδυασμό με τη γνώση του θανάτου, που είναι ένα τρομακτικό θέμα που αφορά τον άνθρωπο, είναι που προσδιορίζουν το ποια θα είναι και η πορεία μας στη ζωή. Διότι ακριβώς ανάλογα με τη θέση που θα πάρουμε απέναντι στον θάνατο και απέναντι στον τρόπο υπάρξεως που θα θελήσουμε, τότε θα μπορέσουμε να δώσουμε και νόημα περιεχόμενο στη ζωή μας. Θα είναι μια ζωή μηδενιστική, θα είναι μια ζωή που εκ του μειόντος παρήφθημε, όπως λένε και οι μυστικές ευχές του ιερέως στην Αγία Τράπεζα, «Σι εκ του μειόντος εις το ίνι μας παρήγαγες», ή θα πούμε «μας παρήγαγες μεν εκ του μειόντος, αλλά εγώ ως ελεύθερος άνθρωπος», διότι αυτή είναι ένα
ένα άλλο θέμα, η ελευθερία του Ορθοδόξου. Προτιμώ να πάω προς το μηδέν, προς το τίποτα, παρά να έχω την πορεία από το κατοικώνα προς το καθομοίωση. Γι' αυτό το λόγο, στη λογική του ανθρώπου, μέτρων πάντων δεν είναι ο άνθρωπος. Μέτρων πάντων είναι ο Χριστός. Διότι αν είναι ο άνθρωπος, είναι ένα φθαρτό μέτρο, το οποίο στις πρώτες δυσκολίες θα έχει λιώσει όπως η ζάχαρη μέσα στο νερό. Και γι' αυτό το λόγο γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι «Η Χριστός ούτε γίγεται, κενών άρα το κήρυγμα ημών, κενίδε και ματέα η πίστης ημών», το δεύτερο ημών με ύψιλον. Και γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην πορεία του στην εξορία έλεγε ότι «Δόξα τω Θεώ, πάντων έρνηκε». Θα κλείνω λέγοντας με αυτό, ότι αν ο Θεός επέτρεπε να υπάρξει απόδειξη της υπάρξεώς Του, διότι είπαμε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι εξ αποκαλύψεως και εμπειρική, θα δρούσε σαν να κατέβαινε από το Σταυρό όταν οι Ιουδαίοι τον περιγελούσαν και τον προέτρεπαν κατά τη στάβωση να αυτοσωθεί με θαύμα για να πιστέψουν. Η λογική που δένει το σύγχρονο αφημένο άνθρωπο, όπως το θαύμα έδαινε τον άνθρωπο της εποχής εκείνης αλλά και της σημερινής, και γι' αυτό πολύ εύστοχο ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Κορινθίους πρώτης επιστολής γράφει «Ουχή εμόραν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου, επειδή γάραν τη σοφία του Θεού, ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών. Ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντες, επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ζητούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, ημείς δε, κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοι μεν σκάθαλον, Έλληνες δε μορία». Ο Θεός ζητά μια ελεύθερη αποδοχή από όλους τους ανθρώπους, καθόλου καταναγκαστική, και γι' αυτό θα επιτρέψω να πω έτσι τη φράση όπως έχει διατυπωθεί, ότι είναι συγκλονιστικός ο σεβασμός που επιδεικνύει ο Θεός στην ελευθερία του ανθρώπου, δηλαδή του προσώπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, οι ομιλητές είναι στη διάθεσή σας να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει, πάντα η αρχή είναι λίγο δύσκολη. Θα μου επιτρέψετε να υποβάλω εγώ λοιπόν ένα ερώτημα, μήπως με αυτόν τον τρόπο έτσι ζεσταθούν λιγάκι όλοι. Και θα απευθυνθώ στον ψυχίατρο κύριο Γερούγκαλη και όχι στον σύζυγό μου. Τι ρόλο παίζει η ψυχιατρική σε όλα αυτά, κύριε Γερούγκαλη, και πόσο επηρεάζεται ή σας επηρεάζει? Άλλωστε, αυτή η κουβέντα που κάνουμε είναι μέρος της πλευροδομούρας που μου κάνει, κύριε Γερούγκαλη, για τις διάφορες θέσεις που έχω περί την ψυχιατρική. Η ψυχιατρική είναι μία... Βέβαια, είναι και ο Κώστας Κογιόπουλος, ο φίλος εδώ, και πρέπει να είμαι πολύ πιο προσεκτικός. Ας πούμε λοιπόν ότι η ψυχιατρική είναι μία επιστήμη που μπορεί να ασχολείται όταν ο εγκέφαλος πάσει για νοσεί. Τώρα, αν νοσεί πρώτα η ψυχή και μετά ο εγκέφαλος, και πρώτα ο εγκέφαλος και μετά η ψυχή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ας το κάνουμε από την άκρη αυτή τη στιγμή. Έχει θέση στη ζωή του ανθρώπου η ψυχιατρική επιστήμη στο βαθμό που υπάρχουν σοβαρές ψυχιατρικές παθήσεις. Σχιζοφρένεια, μανοκατάθλιψη, τοξικομανία, πολλά άλλα πράγματα. Εκεί που νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι γίνεται μία υπερβολή στην εποχή μας, είναι ότι ψυχολογικοποιούμε και αποδυναμώνουμε το είναι του ανθρώπου και τον τρόπο με τον οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα γεγονότα της ζωής, όταν τα προβλήματα που έρχονται να αναφέρουν στον ψυχίατρο αφορούν ακριβώς την ίδια τη ζωή. Δηλαδή, δεν πάει καλά ο γάμος μου, έχω οικονομικά προβλήματα ή ο τρόπος που αντιμετωπίζω τη ζωή, και αυτά μου προκαλούν μία σειρά από άγχη, από ανησυχίες, από μελαγχολικές διαθέσεις κλπ. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολος και σοβαρός και λεπτός ο ρόλος του ψυχιάτρου, εάν θα ιατρικοποιήσει τα προβλήματα της ζωής,
ή θα προσπαθήσει να καταδείξει στον ενδιαφερόμενο ότι με άλλο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ζωής και όχι με τον ιατρικό. Η γενικότερη τάση πάντως είναι να ιατρικοποιούμε τα προβλήματα, να ψυχολογικοποιούμε όλες τις καταστάσεις. Τις προάλλες πάτησε το αυτοκίνητο με την όπιστα το παιδάκι και θεωρήθηκε από το σχολείο ότι πρέπει να στείλουμε ψυχολογική υποστήριξη στο σχολείο. Ή έγινε ένα επεισόδιο, ξέρετε με την ιστερία του συλλόγου, λέω και δαιμόνο πώς γίνονται τα πράγματα, ένα επεισόδιο στο σχολείο, σοβαρό μεν, αλλά πρέπει να στείλουμε ψυχολογική υποστήριξη. Πρέπει τα σχολεία να έχουν έναν ψυχολόγο που να προσφέρει την ψυχολογική υποστήριξη. Ο Χριστός πάντως όταν έκανε καλά το παράλυτο και του είπε ότι έγινες καλά, σήκω, του είπε άρα το κρεβατό σου και περιπάτησε. Ότι εγώ σε έκανα καλά μεν, αλλά η ευθύνη του από εδώ και πέρα είναι δικιά σου. Εσύ να πάρεις το κρεβάτι σου και να περπατήσεις. Εν ολίγοις, θέματα που αφορούν τον τρόπο του βίου και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα της ζωής, κατά τη γνώμη μου δεν είναι ψυχιατρικά προβλήματα και πρέπει με άλλο τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Εδώ έγινε, αν θέλετε, η σημασία της έννοιας του προσώπου, διότι θα πω μόνο αυτή τη φράση. Ο άνθρωπος όταν γίνει πρόσωπο μπορεί να αρθεί υπεράνω των αναγκών του σώματός του. Η αγελάδα ποτέ δεν μπορεί να αρθεί υπεράνω των αναγκών του σώματός της. Είναι δέσμια της φύσεώς της. Αυτό που είναι. Ο άνθρωπος, όσο και αν είναι βιολογικό, όσο και αν έχει ανάγκες, μπορεί να αρθεί υπεράνω των αναγκών του σώματός του, για να μπορεί να μετέχει στον κόσμο τον πνευματικό που είπε ο Αθανάσιος Μουστάκης και που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος που μιλάμε τώρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας άνθρωπος που κολυμπάει και σε έναν άλλο κόσμο άσχετα αν δεν μπορεί να το γίνει αντιληπτός. Πατέρα Βασίλη, σας ακούμε. Αν είναι εύκολο να μας δώσετε έναν ορισμό ή μία σύντομη περιγραφή του όρου νεωτερικότητα. Γιατί νομίζω θα υπάρχει κάποια δυσκολία. Έχει δύο έννοιες. Είναι δύο έννοιες που αποδίδει η λέξη αυτή. Η μία έννοια είναι αυτή που αποτελεί και την πραγματικότητα, δηλαδή η νεότερη εποχή. Αυτή η εποχή που για τον δυτικοευρωπαϊκό άνθρωπο συνιστά η μετάβαση από τη φεουδαρχία στις κοινωνίες εν ελευθερία. Ατομική ελευθερία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει διατήρηση της συλλογικότητας που να θέτει κανείς το εγώ μέσα στο εμείς. Η άλλη έννοια η οποία έχει κυριαρχήσει σήμερα τίνει να θέσει το ζήτημα της νεότερης εποχής αξιολογικά. Δηλαδή να πει ότι η νεότερη εποχή δεν είναι απλώς νεότερη χρονικά, αλλά και ποιοτικά ανώτερη από κάθε άλλη εποχή της ιστορίας. Σημαίνει δηλαδή ότι αφού είναι ανώτερη από κάθε άλλη εποχή της ιστορίας, θα πρέπει να δεχτούμε ότι είναι ανώτερη η εποχή μας καθόλου από την εποχή του Βυζαντίου, των πόλεων κρατών και βεβαίως και των φεουδαλικών καθεστώτων των δεσποτικών που υπήρχαν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο εκτός του Ελληνισμού. Εδώ αυτή η αξιολογική στάση είναι εντελώς αυθαίρετη. Και είναι εντελώς αυθαίρετη διότι η εξέλιξη του ανθρώπου δεν είναι γραμμική όπως λέμε, δεν είναι τραβάμε μια γραμμή και λέμε ότι είναι παρελθόν και όσο πιο πολύ πίσω είναι χειρότερο και ότι είναι νεότερο είναι. Ο νεότερος κόσμος παρουσιάζει ένα σημαντικό στοιχείο προόδου το οποίο πρέπει να το συνεκτιμήσουμε για να κατανοήσουμε τα υπόλοιπα. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτό που συνέβη στον ελληνικό κόσμο στη μικρή κλίμακα των πόλεων και σε μια περιορισμένη γεωγραφική περιοχή που ήταν ουσιαστικά η Μεσόγειος και ο Εύξηνος Πόντος και σιγά σιγά διακρινόταν παραπέρα, αυτό το μεταφέρει, δηλαδή τις κοινωνίες ελευθερίας, σε μια μεγάλη κλίμακα που κατάφερε, επειδή ήταν μεγάλη κλίμακα, να κυριαρχήσει το σύνολο του πλανήτη. Είτε μιλάμε για το Πακιστάν, είτε για την Αφρική, είτε για την Κίνα, είτε για την Ευρώπη,
οι κοινωνίες έχουν το ίδιο υπόβαθρο. Δηλαδή είναι κοινωνίες εν ελευθερία. Με μόνη τη διαφορά ότι στον τρίτο κόσμο είναι περιορισμένη, στον πιο εξελισμένο κόσμο είναι πιο αναπτυγμένη. Αλλά είναι η ίδια ελευθερία, η ατομική. Πώς ξεκίνησαν λοιπόν από τον διαφωτισμό αυτά τα παρατράγουδα μιας ερμηνείας η οποία θέλει να είναι ανώτερη καθόλου η εποχή μας, επειδή ποσοτικά, δηλαδή ως μέγεθος είναι ανώτερη από το παρελθόν, γι' αυτό και παράγει και τέτοια θαυμαστά τεχνολογικά αποτελέσματα. Ξεκίνησε ήδη από τον διαφωτισμό. Λέει ο Μπεντζαμίν Κονστάν, ένας Γάλλος του διαφωτισμού, σε ένα δοκιμιό του, ότι η ελευθερία των νεωτέρων είναι ανώτερη από την ελευθερία των αρχαίων. Τι εννοεί με ελευθερία των νεωτέρων? Την ατομική ελευθερία. Αυτό που λέμε, να μην είμαστε αντικείμενο ιδιοκτησίας κάποιου φεουδάρχη, αλλά να είμαστε ελεύθεροι. Εμείς δεν το γνωρίσαμε αυτό, διότι και στην Τουρκοκρατία είχαμε την καθολική και όχι μόνο την ατομική ελευθερία. Αλλά εν πάση περιπτώσει για τον δυτικό άνθρωπο. Τι εννοεί όμως με συλλογική ελευθερία αυτή που είναι η ελευθερία των αρχαίων? Εννοεί ότι το να είναι κανείς πολιτικά ελεύθερος είναι κατώτερο το να είναι ατομικά ελεύθερος. Κάνει μερικά λάθη όμως εδώ. Ότι δεν μπορεί να είναι κανείς πολιτικά ελεύθερος χωρίς να είναι ατομικά ελεύθερος. Δεν μπορεί. Τι σημαίνει ελευθερία? Ελευθερία σημαίνει αυτονομία. Η αυτονομία στο ατομικό σημαίνει απόψε να μην μπορεί κάποιος να μου προσδιορίσει που θα πάω και τι θα κάνω. Δεν ορίζουμε όμως έτσι την ελευθερία στην νεότερη εποχή, η νεωτερικότητα, στο κοινωνικό και στο πολιτικό. Αν ήταν έτσι, τότε στο πολιτικό θα έπρεπε να κυβερνάμε εμείς και όχι ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Ομπάμα ή ο κύριος οποιοσδήποτε. Να μην μπορεί κάποιος να αποφασίζει για μας. Αυτή είναι η ελευθερία. Την αντιμετωπίζουμε λοιπόν ως δικαίωμα. Δηλαδή μας επιτρέπουν να πάμε και ως το Σύνταγμα να διαδηλώσουμε για να χτυπήσουμε την πόρτα της εξουσίας. Αυτό δεν είναι όμως ελευθερία. Είναι δικαίωμα. Και δικαίωμα υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει ελευθερία. Άρα λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι ότι δεν κατανοεί τι είναι η ελευθερία. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η νεωτερικότητα, έτσι που ιδεολογικοποιεί την αντίληψή της για τα πράγματα, δεν αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική ελευθερία, αλλά η ατομική ελευθερία είναι το πρώτο στάδιο, όχι αντίθετη, σε αντίθεση με την πολιτική ελευθερία. Αν έρθει η πολιτική ελευθερία, δεν καταργεί την ατομική ελευθερία. Είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, για να φτάσουμε στην πολιτική ελευθερία, πρέπει να έχουμε γίνει ατομικά ελεύθεροι και κοινωνικά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας δουλοπάρικος θα αυτοκυβερνιέται πολιτικά, αλλά δεν θα είναι ατομικά ελεύθερος και θα του αρέσει να είναι δουλοπάρικος. Καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί στο έργο μου την νεωτερικότητα την γράφω με όμορφο και όχι με ωμέγα. Για να την μικρύνω και να δώσω την αντίληψη του νεότερος, που όμως είναι τελείως διαφορετικό πράγμα σε σχέση με το πώς εξελίσσεται ο άνθρωπος. Για να φτάσουμε στο Βυζάντιο χρειάστηκε να περάσουμε από πολλά στάδια στις πόλεις κράτη, από τον Όμηρο, την Αντιγόνη, η πόλη της Αντιγόνης, παραδείγματος, δεν είναι η ίδια με την πόλη του Περικλή. Στη μία έχει τον Θώα, τον εξουσιαστή, ο οποίος καταργεί κάθε νομιμότητα όποτε του αρέσει, γιατί είναι κάτοχος εξουσίας, καταστέλει. Στην άλλη είναι η κοινωνία η ίδια που μεταφέρει στο συλλογικό την ατομική της ελευθερία και είναι καθολικά ελεύθερη. Στην Οικουμένη αυτό ξεπερνιέται και γίνεται στο επίπεδο της Κοσμόπολης. Παντού δηλαδή, όχι μόνο μέσα στον θύλακα. Αυτά δεν τα αντιλαμβάνεται ως εξελικτικά στάδια για την ελληνικότητα. Θεωρεί ότι τελειώσαμε, γι' αυτό και μιλάνε για το τέλος της ιστορίας, θεωρούν ότι ξεκινήσαμε και φτάσαμε στο ακραίο όριο της εξέλιξης, της ανωτερότητάς μας και τελειώσαμε με αυτό για να μας φοβήσουν. Μην ζητάτε κάτι παραπάνω για να το καταστρέψετε. Μην ζητάτε δηλαδή να φτάσουμε σε πιο προχωρημένα σημεία της ανάπτυξης του ανθρώπου που θα υποστασιοποιηθεί με όρους συλλογικούς, δηλαδή πολιτικούς και κοινωνικούς, να φτάσουμε σε αυτήν την έννοια του προσώπου. Αυτή είναι η νεωτερικότητα, η έννοια λοιπόν, η δεύτερη έννοια, η οποία ακυρώνει ουσιαστικά την αξία της πρώτης, που είναι η μετάβαση στη μεγάλη κλίμακα, σε αυτό που είναι το συλλογιστικό γεγονός που ζούμε στην εποχή μας. Φτάνουμε μέχρι το